Εκεί λειτουργούνται και η άφεση, το ίδιο μέρος. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός ρώτησε τον Άγιο Πέτρο, «Μ' αγαπάς τρεις φορές», γιατί τρεις φορές τον αρνήθηκε. Είναι καλό να βοηθούμε τους προπάτορές μας, να τους βοηθούμε, γιατί, ξέρετε, και αυτοί μας βοηθούν πάρα πολύ. Παίρνουν ασθένειες, μας προσέχουν, γιατί είναι διαφορετική η ασθένεια που μπορεί να πάρει ένα πνεύμα από σένα. Διαφορετικά την αντιμετωπίζει. Έτσι λοιπόν, κάνουμε τα μνημόσυνα, βοηθούνται οι προπάτορές μας και πολλές φορές συμβαίνει να παίρνουν και οι ασθένειές μας. Όταν γίνεται το μνημόσυνο και θέλεις, ποιος μπορεί να πάρει κάτι από μένα να ξεκουραστώ λίγο. Ασθένειες, και βλέπετε, απορροφιέται, γιατί και η ασθένεια τι είναι. Ενέργεια δυσαρμονική, κακή ενέργεια, η οποία ήρθε σε σένα και μεταφράστηκε σαν κάποια ασθένεια, όποιο όνομα και αν είναι. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία έχει δεσμίσει, βέβαια είναι ένα πιο αρχαίο από την Εκκλησία μας. Η κατάσταση με τα κόλυβα και όλο αυτό που κάνουμε είναι αρχαία παράδοση. Όμως κοιτάξτε τι όμορφο που την αγκάλιασε η Εκκλησία για την αλήθεια. Έτσι βοηθούνται οι ψυχές, πάρα πολύ βοηθούνται. Αλλά μην ξεχνάτε, βοηθιόμαστε κι εμείς. Κάποτε είχε έρθει κάποιο παιδί το οποίο έπασχε από μια βαριά ασθένεια και ήταν στο σωτηρίο πνευμών. Ήρθε εδώ πέρα να πάρει μια ευλογία. Νέο παιδί, 19 χρονών, ήταν αφύσικο αυτό που έλεγαν οι γιατροί, η διάγνωση δηλαδή, με αυτό που συνέβαινε ηλικιακά. Έτσι λοιπόν έγινε μια ευλογία. Και εγώ είδα πίσω από το παιδί έναν μεγάλο άνθρωπο και του λέω, μα είναι ένας παππούς πίσω σου. Τι συμβαίνει με αυτόν τον παππού, είναι παππούς σου, τι σου συμβαίνει, τι είναι αυτός. Μου λέει, ντρέπομαι να σας το πω, αλλά να, πριν 2 χρόνια, 1,5 περίπου, πήγαινα με το ποδήλατο, ήμουν βιαστικός, έπεσα εκεί στη Νέα Ιωνία του Βόλου, πάνω σε έναν παππού, δυστυχώς δεν πιάστηκε καλά, δεν μπόρεσε, ξέρω να καλεί τον άνθρωπο, τέλος πάντων, έπεσε, χτύπησε στο κράσιμο και πέθανε. Λέω όμως εδώ, λέω, κοίταξε να δεις, δεν φέρνεις λίγο κόλυμα να κάνουμε, να τον μιλήσουμε, να. Έχεις κάνει ποτέ σου τίποτα για αυτόν? Όχι, λέει, ούτε τον ήξερα. Πιστέψτε με, κάναμε αυτό και άρχισε η πορεία της ασθένειας να πηγαίνει καλά. Το παιδί, από ό,τι λέγανε γιατί, πήγαινε προς το χειρότερο. Βλέπετε μία απλή πράξη. Γιατί όλοι, θέλει κι ο άλλος τα εαυτής. Τελείωσε βέβαια εδώ στον νόμο, έφυγε ο παππούλης, αλλά υπήρχε πλέον μια σχέση, μια δυσαρμονική σχέση. Και αυτή η σχέση την εξισορροπήσαμε. Έγινε εξισορρόπηση με αποτέλεσμα και εκείνο σήμερα είναι με παιδιά από ό,τι μαθαίνω, έχει προχωρήσει η ζωή του, είναι ευχαριστημένος κτλ. Πού θα έφευγε από τη ζωή, σύμφωνα με τα λόγια των γιατρών, λέω. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σπουδαίο, όπως και μια άλλη περίπτωση σας πω, που τώρα τη θυμάμαι. Είχε έρθει ένας νεαρός και μου είχε πει ότι είχε βάλει πακέτο πνεύμονες καρδιά στην Αγγλία. Ξέρετε αυτό, μεταμόσχευση. Με το που μπήκε όμως μέσα και ήρθε συγκεκριμένα εδώ, εγώ έβλεπα ένα νεαρό ξανθό στην πόρτα. Και του λέω, αδερφέ, να σε ρωτήσω, έχει δει με τον πατέρα του. Τι γίνεται, υπάρχει ένας νεαρός στην πόρτα, του οποίου τα όργανα είναι δικά του και εσείς δεν ρωτήσατε να τα πάρει. Όχι εσύ, δεν θες εσύ. Τα θέλει πίσω. Μου λέει, γι' αυτό έρθαμε πάτε, διότι τα όργανα ξαφνικά αρχίζουν ο οργανισμός να τα αποβάλει. Και έχω μεγάλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, εγώ το συμβούλεψα, δεν ξανάρθε. Έτσι να λέω την αλήθεια. Δεν ξέρω την εξέλιξη. Εγώ του λέω, έλα να κάνουμε κάτι.
Έλα να πούμε σε ένα συμβίβασμο πνευματικό. Έτσι. Γίνονται αυτά. Μια κυρία άλλη. Είχε πολύ μεγάλη ασθένεια, είχε έρθει πνευματικό παιδί, την γνώριζε από το Βέλγιο. Είχε έρθει λοιπόν εδώ πέρα και είχε ολική κατάσταση καρκίνου που πέθανε. Πήγαινε στην Παναγία της Τίνου, λέω, κάθισε όσο μπορείς, θα κάτσε όλο το καλοκαίρι. Πήγε, κάθισε, κοινώνησε, έκανε παρόλο που δεν ήταν ορθόδοξη. Έζησε πολύ πνευματικά εκεί. Ήρθε εδώ και είδα σε, ας το πούμε σε όραμα στην προσευχή μου, ότι την είχε η Παναγιά γλυκοφιλούσε στο ένα χέρι, δίπλα ήμουν εγώ, ήταν η κοπελίτσα αυτή, και δίπλα ήμουν εγώ και ήταν ένα δικαστήριο. Λένε οι γέροντες από πάνω, θα τις δώσουμε 4,5 μήνες ακόμη. Λέγεται και λέει η Παναγία, 4,5 χρόνια. Και λένε οι γέροντες 4,5. Και έγινε σαν δικαστήριο ήταν, όπως είπε ο δικαστήριος. Και στο μυαλό μου ένα δικαστήριο ήταν. Τάκ! 4,5 χρόνια. Πραγματικά γύρισε στο Βέλγιο ήταν, είχε πάει στο Παρίσι, στο νοσοκομείο, σαν αντικαρκυνικό, δεν τις βρήκαν τίποτα. Μα τίποτα. Της είχαν δώσει όμως μία εντολή. Θα φύγεις από εδώ και θα ξεκινήσεις, επειδή ζούσε Λουξεμβούργο, Βέλγιο, και είχε μία οικονομική άνεση, να αρχίσεις να βοηθάς. Δείξε ένα άλλο πρόσωπο, ξέφυγε από αυτό που κάνεις. Λειτουργήσε πνευματικά. Σαν να της είπαμε μην κάνεις τίποτα. Δεν έκανε απολύτως τίποτα και σε 4,5 χρόνια δέχτηκα ένα τηλέφωνο από το Βέλγιο και λέει «Πάτερ, βοήθα! Πεθαίνω!» Ήταν στο νοσοκομείο και ήταν τελευταίος. Ρώτησα πνευματικά. Έφυγε. Ναι, έκοφανε, 43. Είναι μεγάλη. Ότι είχε την ηλικία και την εντάξει. Βλέπετε λοιπόν ότι πολλές φορές ο ουρανός βοηθάει. Βοηθάει. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε τους τρόπους. Γι' αυτό λοιπόν, όταν γίνονται τα κόλληβα, όταν γίνονται τα μνημόσυνα στους συγγενείς σας και κυρίως και σε αυτούς που έχετε δυσαρμονία, γιατί και εκεί δεχόμαστε πράγματα, να τα ισορροπούμε, να τα ισορροπούμε όσο γίνεται. Και θα δείτε τη ζωή να αλλάζει. Έχω τόσα παραδείγματα να σου πω, δεν τα θυμάμαι. Είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα. Μια κοπέλα δεν έκανε παιδιά. Είστε ο πατέρα, μπάστε, γιατί αυτή δεν πίστευε. Ή δεν ήταν ορθόδοξη. Είστε ο μπάστη εδώ πέρα και έλεγε μέσα πέρα και έχω ένα γράμμα. Δίδυμα έκανε. Του λέει μήπω έχει μαλώσει με γιαγιά, ήταν μαλωμένη, ήταν έτσι. Πού είναι η γέφυ. Να κάνουμε ένα μνημόσυνο. Δίδυμα έκανε μετά. Έχω ένα γραμματάκι κάπου το έχω. Ή κάτω, πάνω, κάπου είναι πάνω. Βλέπετε ότι πώ αλλάζει η ζωή. Και αλλάζει η ζωή μέσα από την ομορφιά που εμείς δημιουργούμε. Γιατί δημιουργούμε αρμονίες. Αρμονίες. Αρμονία στη γη, αρμονία. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός και δημιούργησε αρμονία στη σχέση του με τον Πέτρο. Τρεις φορές τον ρώτησε, με αγαπάς Πέτρο, ναι, λέει. Με φιλείς Πέτρο, ναι. Αλλά και την τρίτη φορά λέει και ο Πέτρος μέσα του, το λέει το Ευαγγέλιο, και στεναχωρέθηκε πολύ ο Πέτρος. Γιατί να ρωτάει τρεις φορές. Γιατί τρεις φορές τον αρνήθηκε. Ισορροπίες, ήθελε να μας διδάξει τον νόμο τη ισορροπία που γίνεται. Ό,τι έκανε, αυτό και θα λάβει, δεν λέει. Ό,τι έπραξε, ό,τι σπείρει, αυτό και θα τελείσει. Ενώ με τον νόμο του ελέους, ό,τι και να σπείρει, τα κακά πράγματα να γίνουν, με τη συγγνώμη σου, μέσα από την πορεία σου, μέσα από την προσπάθειά σου, αλλάζει η ζωή. Αλλάζει η ζωή. Και αλλάζει και γίνεσαι ένα όμορφότερο, χαρούμενο, υγιέστερο και όλα αυτά. Γιατί ποιο είναι το ζητούμενο το πνευματικό. Στην πνευματική ζωή θα γίνεις ένας καλός άνθρωπος, θα μπορείς να αντέχεις. Το θέμα λέει δεν είναι να μην έχεις σκοτούρες. Το θέμα είναι να αντιμετωπίζεις τις σκοτούρες και τα προβλήματά σου με έναν καλύτερο, πιο υγιή τρόπο, να έχεις αντοχές να τα αντέξεις. Εγώ περνάω αυτόν τον καιρό μια άτυπη πνευμονία, άσθμα και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά ξυπνάω χαρούμενο. Όσο κοιμάμαι. Μπορεί να κοιμηθώ για 2 ώρες, 1 ώρα, τα σήμερα τίποτα. Το βράδυ, λίγο το ύπνο, δεν μπορούσα. Είχα δύσκολο. Όρθιος μονάχα, ήταν λίγο. Λοιπόν, αλλά το πρωί, χαμογελούσα. Ήμουν χαρούμενος. Μέσα μου δεν ένιωθα. Την κούραση την ένιωθα. Αλλά είχα δύναμη να το αντέξω. Όπως και εδώ, αν προσέξατε, δεν έχω φωνές. Δεν μπορώ να ψάλλω, δεν μπορώ να κάνω γιατί
Και έχω το έτοιμο το σπρέι. Και τι έχω μπλοκ. Θα μου πείτε και. Υπομονή. Έχω τη δύναμη όμως να το αντέξω. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορείς να πας ένα πρωί. Κάνεις μια κοιλιά μέχρι εκεί πέρα. Ας πούμε πως πολύ κοιλιά σου. Και δεν έχεις ένα πρωί, αλλά έχεις δύναμη να το αντέξεις. Σου δίνει ο Θεός τόλμη. Σου δίνει χαρά μέσα σου. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό είναι το ιερό ζητούμενο. Μας βοηθούν και οι πρόγονοι μας και εμείς στην πνευματική μας πορεία να βρούμε τη χαρά του Θεού. Η χαρά του Θεού, αδερφοί, βρίσκεται μέσα από την προσευχή μας. Πηγαίνω εύκολο ήχο. Δημιουργώ αρμονία. Στον εαυτό μου δημιουργώ αρμονία. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι δυσαρμονικός έχει δυσαρμονικές σκέψεις, δυσαρμονικά αποτελέσματα, δυσαρμονική ζωή. Θα έχεις προβλήματα, θα έχεις θέματα. Εδώ που βρισκόμαστε και στη χώρα που βρισκόμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις προβλήματα. Προβλήματα θα έχεις. Το θέμα είναι να έχεις τη χαρά, διάθεση και δύναμη να τα λύσεις. Όσο θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Βρισκόμαστε στα Χριστούγεννα. Και εκείνο που είναι σημαντικό να θυμάστε, ότι η γέννηση του Ιησού δεν είναι μόνο μια φυσική γέννηση. Είναι μια γέννηση και μέσα στον άνθρωπο. Γεννιέται ο Θεάνθρωπος μέσα. Γίνεται μια σχέση ιδιαίτερη, γιατί όταν έχεις τον Χριστό μέσα σου, ανάλογα την ηλικία δημιουργείς, πλάθεις, έρχεται η χαρά, έρχονται δυνατότητες, έρχονται ικανότητες και έπειτα γίνεσαι ένα παιδί του ουρανού. Σκεφτείτε ότι μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, να ισορροπήσετε, να έχετε δυνάμεις, να έχετε αγάπη. Τα Χριστούγεννα είναι προσωπική υπόθεση. Ανοίξτε την καρδιά σας, ανοίξτε το νου σας και δεχτείτε τον Ιησού Χριστό μέσα. Κάποτε με ρώτησε κάποιος, ο οποίος δήλωνε άθεος, μου λέει τι είναι τα Χριστούγεννα τώρα, βλακίες επαναλαμβανόμενες. Αν ένας ευεργετεί του πατεφέ, αξίστο το. Ένας να ευεργετεί. Και από ό,τι βλέπουμε ευεργετούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Παιδάκια χαίρονται, μεγάλοι χαίρονται, παππούδες δημιουργούν. Έχει χαρά, έχουν χαρά τα Χριστούγεννα. Όσο και να διαστρεβλώνονται, όσο και ο Άγιος Βασίλης να γίνει Άγιος Νικόλας και να είναι ένας χοντρούλης με κάτι ποπούς τεράστιος και με κάτι μάγουλο και να κάνει χοχοχο. Έτσι, καμιά σχέση δεν έχει η αλήθεια αυτή, αλλά δημιουργεί χαρά. Πίσω από αυτό, από την ενέργεια της χαράς, κρύβεται ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς εκεί ελπίζουμε, εκεί αγγίζουμε, εκεί πιανόμαστε και προχωρούμε την πορεία μας. Και αυτή η πορεία μας, όσο και δύσκολη να είναι, θα έχουμε όμως και την ανάλογη δύναμη, ώστε τα πράγματα, η ζωή μας να κυλά όμορφα, ειρηνικά, χαρούμενα και να έχουμε υγεία. Αυτό σας εύχομαι και την ημέρα των Χριστουγέννων σκεφτείτε και ανοίξτε την καρδιά σας, προσευχηθείτε να δεχτείτε πραγματικά το Θεό μες στην καρδιά σας. Αυτή είναι η ουράνια γέννηση που είναι πολύ προσωπική. Είναι προσωπική. Δέξω τη χαρά. Δέξω τον Ιησού Χριστό. Αυτά έχω να σας πω. Να έχετε ένα καλή εβδομάδα και καλή και καλό.